κύριος Τσελέτης, ο γνωστός σεισμολόγος, βγήκε και έκανε ένα αστείο. Θα μου πείτε επιτυχημένο, ανεπιτυχές. Και τι σημαίνει, τι είμαστε εμείς. Τι είναι ο Μουτσινάς, είναι να τον κρίνουμε αν κάνει καλό ή κακό. Σαν τα πούμε ότι ο κύριος Τσελέτης σεισμολόγος. Έβαλε το τιμήτη του Πινόκιο στην ανάρτηση. Και το link από την Πρωταπριλιά. Και το link από την Πρωταπριλιά. Δηλαδή ο άνθρωπος λέει, γουστάρω να κάνω σήμερα ένα Πρωταπριλιάτικο. Και τι είπε, ότι φεύγει το μάγμα από το ηφαίστειο της Σαντορίνης και πάει σε ένα άλλο ηφαίστειο της Ιαπωνίας, ότι θα ανοίξει τρύπα. Η οποία τρύπα θα ρουφήξει στο νερό του Αιγαίου. Θα πηγαίνουμε με τα μάξι στη Σαντορίνη. Και θα πηγαίνουμε με τα μάξι στα νησιά. Δηλαδή έκανε μια πλάκα. Και στην Ελλάδα, περιμένουμε 10 χρόνια για να δικαιωθούμε, υπήρξε εισαγγελέας, ο οποίος κινήθηκε αυτομάτως να δει αν έχει κάνει διασπορά ψευδών ειδήσεων και άλλες υποθέσεις σοβαρές. Πάνε. Και εδώ τον Τσελέτη, πώς θα τον πάρει και φυλακή τον άνθρωπο που έκανε πρωταπριλιάτικο. Πετυχημένο, μη πετυχημένο. Τι σημασία έχει ο Μουτσινάς αυτή τη στιγμή, κάποιοι που πληρώνονται από το δημόσιο. Ασχολούνται με αυτό. Κύριε Τσελέτη, καλημέρα. Ούτε μια πλάκα δεν μπορείς να κάνεις αυτή τη χώρα, έτσι. Δηλαδή, κυνηγάνε ποιον εμένα. Αυτά είναι γελία πράγματα. Εγώ βασικά διαφήμιση μου κάνουν, εντάξει. Κυνηγάνε εμένα όταν βγήκε κάποιος και είπε ότι θα γίνω 8 μισάρια στο Αιγαίο με τεράστια τσουνάμι. Και απ' την άλλη αφήνουμε ένα παιδοβιαστή και κυκλοφορά ελεύθερο. Πιστεύω να μου τρώω τις μέρες μου τρώω τις φυλακίες και πιστεύω να καταλάβουν ότι αυτό που κάνετε ήταν άτοπο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τσελέτη, να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ. Και αν σας συλλάβουν, πείτε μας τι τσιγάρα καπνίζετε. Πλάκα κάνω και εγώ. Δεν καπνίζω, μόνο μπανάνες. Δεν πειράζει, θα σας φέρω μπανάνες. Εντάξει. Μπράβο, δεν το έχω ακούσει ποτέ παραπάνω. Παρατηρητές πάντα. Μόνο. Μην μπαίνετε σε αυτό, δεν είμαστε ούτε ο κύριος Τσελέντης. Τσελέτη, δύσκολο. Αλλά του έχουν γράψει ένα τραγούδι, έχει σημασία. Να το παρακολουθήσουμε λίγο, να καταλάβετε ότι, ας πούμε, το κείμενο που έγραψε ο άνθρωπος και το έγραφε και πάνω, ήταν πλάκα. Ρε, τώρα, πώς γίνεται από μια πλάκα που έχει βάλει μέχρι τον Πινόκιο, πιο σοβαρός επιστήμονας θα έκανε τέτοια πρόβλεψη για κάτι το οποίο πραγματικά, άμα έχει έρθει το τέλος του κόσμου, μπορεί άνετα να ανοίξει μια τρύπα, να τα λέμε αυτά. Απλά δεν θα υπάρχει και Σαντορίνη για να πας ο δικός. Αλλά θέλω να πω, ποιος μπορεί να το σκέφτηκε αυτό το πράγμα, και έγινε και ο εισαγγελέας παρενέβη. Ναι. Μπράβο, παιδιά. Μας γλιτώνουν, βέβαια, είναι πολύ σημαντικό. Γιατί είναι πια πολύ, ρε παιδί μου, έτοιμοι εισαγγελείς. Πάρα πολύ ωραία τα είπε. Είναι έξω άνθρωποι που έχουν βιάσει, που έχουν κάνει διάφορα εγκλήματα και ξαφνικά τώρα τρέχει εισαγγελέας εκεί. Λίγο να καταλάβουμε το παράλογο, πώς μπορεί να περάσει ως λογικό. Ότι φυσικά πάμε να σας προστατεύσουμε για να μην ακούτε fake news. Όποιος το πίστεψε, έχει μεγάλη φαντασία. Να το πούμε όμως και αυτό. Μπράβο, να το δει και λίγο αλλιώς. Από το πουθενά ο άνθρωπος. Δεν ξέρω και τι να πεις. Μιλάμε για ένα πρωταπριλιάτικο αστείο. Είναι θεσμική θέση του κυρίου Τσαλέτη. Μα γι' αυτό το λέω. Και εκεί δεν επιτρέπεται πρωταπριλιάτικο. Ο τίτλος είναι Άμλετ στο βασίλειο της Δανημαρκίας. Υπάρχει κάτι σάπιο. Ένα εκατομμύριο χωρία που μπορείς να κάνεις χιούμορ. Ανδρέα μου, δεν μπορεί να βιάσει το Αιγαίο, δεν αδειάζει η θάλασσα. Σταμάτα, πήρες φόρα. Μα δεν πήρα φόρα, ρε Ανδρέα, εσύ το λες αυτό. Αδειάζει η θάλασσα. Άσε να τραγουδήσει τώρα. Είναι σημαντικό, αδειάζει η θάλασσα. Όχι, δεν θα δεχτώ. Πού πήγε η θάλασσα. Είναι φασιστικό αυτό. Παρακαλώ, ηρεμία. Στοπ, είναι. Παίρνεις φόρα γκαζόνι. Ρε κάνε μου τη χάρη. Ηρέμησε. Ηρέμησε. Όταν έρχεται λοιπόν ένα έγκριτο και σου λέει αυτό. Λοιπόν. Όχι, Στέφανε. Μισό λεπτό. Ήτανε ο Λίγκ. Ωραία, εσύ άκουσα αυτό που αναδέχτηκε και εμένα. Θα σου δώσω το λόγο, Στέφανε. Εγώ τι κάνω εγώ διακοσμητικά. Μα δεν μπορεί να μου λέει κάτι να κάνει και τοποθετή τώρα. Α το πει. Είναι το πρωί φτιαγμένο. Και πε τι. Ρατσιστικέ τοποθετήσει τώρα κάνω. Μα εσύ που λέει ρατσισμό. Και κάνω τέτοιο πράγμα τώρα. Τώρα δέχομαι μια επίθεση. Χωρί λόγο πρωί-πρωί. Τα συγκινούν τα δοχεία. Δεν αδειάζει η θάλασσα. Και πού θα πάει η θάλασσα, στον ουρανό θα πάει. Το γκί με τι το γράφουμε, άσε μας. Να σας πω κάτι που αφορά εμένα. Εγώ που δεν πήγα. Σε μένα τώρα όχι. Όχι, βρε, Γρηγόρη. Εγώ το έχεις αναγκάσει άλλα πέντε φορές, σου έχω απαντήσει και τις πέντε. Γεια σας παρακαλώ, φέρνετε μέσα σε δημιουργικές. Σας παρακαλώ. Θα γράψουμε ένα διαγώνισμα. Κάντε το για την Κατερίνα. Τώρα κάνε μας τη χάρη. Ξέρεις τι είδα εγώ. Ένα τίτλο έκρηξη στο ηφαίστειο της Σαντορίνης.
Και από κάτω το όνομα του κυρίου Τσελέντη. Βεβαίως, γιατί. Και ψάρωσα. Τσελέντη, εγώ τσελέντη. Που δεν είμαι. Δεν πήγε να διαβάσει. Παραγωγή έχει δίκιο. Αυτό είναι θέλω να σου πω, ρε Στέφανο, ότι μπορεί να γίνει μια κακή αναπαραγωγή. Δεν τσαντίζω κανένα. Εγώ ακούσει στον αέρα κάτι πολύ συγκεκριμένο. Για φασισμό. Λίγο ή όχι σε μέρα για φασισμό, σε κανένα αέρα. Για φασισμό! Μήπως θες να με χτυπήσεις κιόλας. Ρε, τρέμε, αυτά. Τι παράς, τώρα και έτσι καλά, ρε. Πάση βαγκρέση, βάζε. Για σας παρακαλώ, Ανδρέα. Στέφανε, σας παρακαλώ, παιδιά. Χαρή. Παιδιά, λίγο ηρεμία. Πηγαίνετε σε διαφημίσεις, πηγαίνετε. Λίγο ηρεμία. Για φασισμό. I am your mother. You listen to me. Stop all the mansplaining. No one's listening. Tell me who gave you the permission to speak. Πολύ ωραία η Μέγαν, τρέινορ. Ρε φίλε, τι παθαίνουμε στην τηλεόραση. Όχι, μόνο εκεί. Τι τρέλα ήταν αυτοί που πάθανε αυτοί οι δύο οι άνθρωποι. Και ο Κωνσταντινίδης και ο Μικρούτσικο. Ανδρέα, τι έπαθες, γιατί τρελάθηκε ο Ανδρέας αρχικά. Παιδιά, ακούστε τώρα εδώ πέρα μέσα, υπάρχει μια τεράστια αλήθεια που έχει πολύ ενδιαφέρον. Όχι για το συγκεκριμένο γεγονός μόνο, γενικά. Τι είπε ο Γρηγόρης ο Κουντάρας. Ότι εγώ διάβασα ένα τίτλο, το Εφέσιο Ντορίνης και το όνομα. Δεν μπήκε. Να... Όχι μόνο ο Κουντάρας. Γιατί, κοιτάξτε τι γίνεται. Βλέπετε τι γίνεται. Ποιοι είναι οι τίτλοι. Κατάλαβα. Είμαι μέσα στους τίτλους πια. Βλέπετε ποιοι είναι οι τίτλοι. Αυτοί είναι οι τίτλοι. Εδώ είναι. Βλέπετε, οι τίτλοι είναι αυτοί. Οι τίτλοι υπηρετούν ένα σκοπό. Τα site θέλουν να κάνεις κλικ. Κάπως με το κλικ τους ανεβαίνει το σύστημά τους. Οπότε θα γράψουν ό,τι να είναι. Διαβάζετε λίγο τα κείμενα μέσα. Ενώ για να μην παθαίνετε και πανικό. Έγινε όλο αυτό το πράγμα στην εκπομπή της Κατερίνας, λέω ότι έγινε. Γιατί ο εισαγγελέας εύχομαι να κλίκαρε και να διάβασε. Και να του έκανε κάτι που δεν ξέρουμε τι. Αλλά εδώ τώρα γίνεται όλο αυτό το πράγμα. Μπαίνει ένας τίτλος για να τσιμπήσεις. Επίσης, εσείς το έχουμε καταλάβει ότι τι πουλάει, ο φόβος. Φόβος. Πρέπει να τρομοκρατηθείς. Γίνεται κάτι τώρα, επειδή έχει γίνει αυτό με την κορώνα που ήταν στην Κίνα, δεν ξέρω πού ήταν, και λέγαμε. Η κορώνα από την Κίνα. Και ξαφνικά ήρθε αεροπορικό, τι ωραία η κορώνα. Τώρα μπορεί να σου πει ότι υπάρχει στη Μογγολία ένα ιός που έχουν πεθάνει 5 μόνο και μόνο για να ταραχτείς, να θυμηθεί ο εγκέφαλος ότι πάλι υπήρχε παλιά ένα ιός που ήταν μακριά, αλλά ήρθε και απειλεί τη ζωή μας. Οπότε όλοι οι τίτλοι έχουν να κάνουν και λίγο με το φόβο. Διαβάζετε αυτά που είναι μέσα. Επίσης, εδώ πέρα τα παιδιά πρέπει να πάρουν απόφαση να σταματήσουν κι αυτοί. Όχι μόνο εγώ. Εγώ είμαι μια χαρά και θα σταματήσω. Εδώ δηλαδή έγινε. Δηλαδή, παιδιά, δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό. Ρε Στέφανε, ρε Αντρέα, δηλαδή. Ρε Κατερίνα, όμορφη. Ρε Κατερίνα, γιατί συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, από το πουθενά ήταν αυτό τώρα. Πουθενά. Γιατί, καταλαβαίνεις, γιατί γενικότερα και σαν λαός, θα πω υπερβολή. Γιώνει. Σ' άλλο, δεν θέλουμε να ακούσουμε την άποψη του άλλου, παιδιά. Να τα λέμε λίγο. Λες το άλλο, φυσικά, σ' ακούω, πες μου. Αλλά ήδη τον έχεις ακυρώσει γιατί έχεις την άποψή σου. Δεν πρόκειται να την αλλάξει και εδώ πέρα τώρα αυτό κάπως έγινε. Δεν μπορούσε να αλλάξει ένας τον άλλο την σκέψη και αυτό που ήθελε να πει. Και από εκεί και πέρα μετά περάσαμε σε προσβλητικούς προσδιορισμούς, φασισμός, πώς γράφεται το συγκοινωνούντα. Και... Ναι, προφανώς, από ό,τι καταλαβαίνω, πρέπει να υπάρχει κάτι από πίσω. Δεν μπορεί ξαφνικά να έγινε έτσι το μπαμ. Να δούμε τώρα. Τι θα έχει και just. Ναι, μας έχει πιάσει με παρσέλνο. Γι' αυτό έχουμε και κατακράτηση, να ξέρετε, αγαπημένες μου φίλες. Δεν το ήξερα εγώ αυτό. Όχι, δεν σας κάνω πλάκα. Αν οι γυναίκες νιώθετε πρισμένες, δηλαδή, εγώ είναι η κοιλιά μου, τα πόδια μου, η Παντελέ, μπήκα το πρωί, ήταν κάτι μάγουλα τέτοια στο καμαρίνι, που είναι πολύ αδύνατη. Να ξέρετε ότι στην Παντελέ. Κάνουμε κατακράτηση κυρίως οι γυναίκες και γεμίζουμε υγρά. Το είναι διαδεδομένο. Δεν επηρεάζει σύμφωνα με τους αστρολόγους που ξέρουν, όχι τους χιτζίδες, το ορμονικό σύστημα των γυναικών. Ακριβώς γι' αυτό και εγώ και Παντελέ είμαστε πρισμένες. Άλλωστε, παντού. Όλοι οι επιστήμονες το λένε αυτό. Απόψε κι είναι ωραία. Είναι αλλιώτικη σιωπή χωρίς παρέα. Τι ωραίο τραγούδι, χαρούλα. Η μόνη χαρούλα πια είναι η χαρούλα Αλεξίου. Δεν υπάρχει χαρά πουθενά. Παιδιά, αυτό το ξέρατε εσείς. Ότι γίνεται. Δεν είναι απίστευτο. Το πιστεύω. Είσαι γνωστή για τα περιβόητα Σαρδάμ που κάνεις. Όταν είμαι συγκεντρωμένη, τα κάνω. Θυμάστε το μεγαλύτερο Σαρδάμ που έκανες σε παράσταση που. Δύο έχω κάνει. Δύο πολύ άσχημα. Έπρεπε να πω ως Χρυσόθεμης στην Ηλέκτρα, εγώ αδελφή μου στις συμφορές πρέπει να κατεβάζω τα πανιά μου.
και είπα τα βρακιά μου. Να κατεβάζω τα βρακιά μου. Είπα τα βρακιά μου στη γενική πρόβα τη Επιδαύρου. Είχε και κόσμο και ο σκηνοθέτης μας ήταν ο Γερμανός Πέτερ Στάιν, ο οποίος δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί οι μισοί γελάνε. Και το καλύτερο που είπα μετά, κάνουμε το λεωφορείο Πόθος και λέει, όσο σκέφτομαι ότι θα αποκτήσω και πάλι τον προσωπικό μου χώρο, μου έρχεται να κλάψω από Χάνα. Κατάλαβα και φυσικά κατάλαβες τι είπα. Συγγνώμη, να κλάψω. Και ήταν κάτω ένας φίλος και μου λέει, αχ, κόρα μου, δεν έχω δει ωραιότερη κλάνς. Είναι πολύ. Ό,τι να είναι. Μεγάλη εβδομάδα είναι. Είναι. Παιδιά γίνονται σαρδάμ. Γίνονται. Βέβαια, για να καταλάβετε το τελευταίο το κλάουνς, στο Λεωφορείο Πόθος η πρωτογωνίστρια λέγεται Blanche Dubois. Οπότε με το σαρδάμ που έκανε την είπε Clans Dubois. Τώρα έπιασε. Άμα το υπογραμμίσω. Πού είσαι, λουλούδι! Χορεύει με τους ώμους πολύ. Όλο το χόρεψε. Και κομμενέ. Και κομμενέ. Εγώ στο πάω, στο τέλος θα καείς. Θέσεις με την πρόγα, τι ώρα. Παιδιά, ακούστε λίγο. Εσείς βλέπετε τα αποτελέσματα. Είναι, αυτό είναι ένα γύρισμα. Και να δημιουργηθεί αυτό το κέφι δεν είναι εύκολο. Γιατί δεν ξέρω και πόσα το έγραφε, πόσα επεισόδια γράφανε τη φορά. Τέσσερα. Τηλεπαιχνίδι ποτέ. Τέσσερα. Και βλέπεις τον κόσμο που έρχεται να παίξει και δεν σηκώνει. Όχι. Μπράβο στον άνθρωπο λοιπόν να πούμε. Μπράβο και στην καναλάρα. Το εννοούσα. Μπράβο και στην καναλάρα. Και κάνει φλάν. Μπράβο, ωραία. Μαρία μου, δεν σου άρεσε να κατεβάσεις το φραγκιά μου. Νίκο! Νίκο! Ναι! Σου κάνω και τώρα άλλη μία πρόταση. Δύο. Άκου. Νίκο μου, Νίκο μου. Ο Μουνίκος. Την προηγούμενη εβδομάδα σου είπα ότι σε παίρνω στην εκπομπή που αφήνεις τηλεόραση. Ναι. Το κλείσαμε αυτό. Α, το έχω κλείσει, θα κάνω δύο. Αυτή την εβδομάδα σου λέω ότι δέχομαι, μετά από πολλή σκέψη, να παίξω μαζί σου στο θέατρο. Τη Βερβερίτσα. Τη Βερβερίτσα. Θα βρείτε ένα καινούριο. Θα κάνουμε ένα καινούριο, γιατί δεν κάνουμε μια επανεκτέλεση. Επανεκτέλεση θα είναι σίγουρα. Θα είναι εκτέλεση. Ναι. Ωραία. Δέχομαι να είμαι η νέα Ματίνα. Δηλαδή εννοώ, καταλαβαίνεις τώρα πως το εννοώ. Το καταλαβαίνω. Δηλαδή να είμαι το δίδυμό του το θεατρικό. Αν και με έχουν ζητήσει από τον Γκουν μέχρι και τον Κάρολο. Πέθανα. Εγώ του λέω ότι δέχομαι μαζί σου. Απροσκλήτως θα έρθω έξω από το σπίτι σου. Θα πεινώ, θα μεθάω για το χατήρι σου. Απροσκλήτως δεν θα με μες στα παπλώματα. Θα μας ακούσουν όλοι τα ξημερώματα. Δεν έχω ακούσει το κομμάτι αυτό. Μα τι να πω τώρα στον Πετρίδη μου. Καλό, ε. Νικόλα. Θα πας με τον Πετρίδη. Ναι.
Θα κάνεις θεατρικό με τον Πετρίδη? Ναι. Και τα εστιατόρια? Θα έρχομαι μετά τις παραστάσεις. Okay, θα έχεις αναλάβει τους πελάτες και εγώ θα έρχομαι να τους κάτε τσεκάρω. Κάντε εσείς θεατρικό να παρουσιάσω εγώ την εκπομπή του Πετρίδη. Εδώ. Με και... τον Πετρίδη. Όχι. Μα δεν γίνεται. Άμα δεν είναι ο Πετρίδης, δεν υπάρχει εκπομπή. Υπά... Μα δεν υπάρχει, αφού είναι προσωπικότητα. Είναι πρόσωπο κεντρική. Και επίσης και, επίσης και κάτι άλλο θέλω να συμπληρώσω. Για πες και κάτι άλλο συμπληρώσω. Άμα δεν υπάρχει δίπλα σου Ματίνα, δεν υπάρχει θέατρο, παιδιά. Δεν υπάρχει. Τώρα εδώ, τώρα που τα λένε... Τα φιλιά μου στον Πάνο Κατσαρίδη, να την έχεις στο μυαλό του. Μας ακύρωσε ολόκληρη σεζόν, τρελή, του Σαγιό. Όπα, σχημό. Τίποτα, κανονικά σήμερα πρέπει να κλείσουμε. Σήμερα θα παίξουμε ένα θέμα πριν. Που αφορά την έκθεση που έκανε η ζωγραφική, η κόρη της Νατάσας, ναι. Ομολογώ, μπράβο, δεν το ήξερα, ενώ ήξερα ότι η εκπομπή θα κάνει ένα θέμα, αλλά ήξερα ένα θέμα με την Νατάσα, έτσι φλού. Γιατί τώρα λείπει και η Ελένη, δεν έχω αρχισυντάκτη, όπως καταλαβαίνετε, λίγο τα πράγματα δεν έρχονται ακριβώς όπως τα θέλω επάνω, αλλά έρχονται. Λοιπόν, και σήμερα βλέπω το πρωί, την ώρα που ήμουν σπίτι μου χαλαρά και ετοιμαζόμουν, τους βλέπω και λέω και δεν είμαι εκεί και τηλέφωνο δεν πήρα και πόσο γαϊδούρα θα με λένε και δίκιο θα έχουνε. Γιατί πού να φανταστούν ότι εγώ δεν το ήξερα. Ιδάλλως θα ήμουν εκεί. Εχθές λοιπόν εγώ δεν ήθελα να είμαι εκεί. Αλλά ιδέα δεν είχα. Πιστεύεις ότι η Νατάσα ψηφίσει? Ζητώ συγγνώμη μόνο από τη φίλη μου, την Νατάσα, εννοείται και από τη Χριστίνα. Όχι, λέω, γιατί μπορεί και κάποιοι να βγουν και να πούν καλά, είμαι νεγάκι, δεν το ήξερα. Δεν το ήξερα. Και είμαι σε μια εκπομπή που το ήξερα. Έχω και θέμα, έχω και ρεπορτάζ, αλλά δεν το ήξερα. Καλέ, πού να φανταστώ. Η Νατάσα σίγουρα το ξέρει ότι θα ήθελε να. Εγώ με την Νατάσα δεν έχουμε παρεξηγήσεις. Ακριβώς. Ξέρεις ότι αν σου ξεφύγει κάτι, γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Πληρωνόμαστε μια περιουσία για να σου θυμίζουμε αυτά που ξέρει. Ο κόμπος στον καρπό της Ελένης. Για να θυμάται. Καταζητείτε, καταζητείτε, δεν είναι σπίτι που να τον βρω. Άμα τον δείτε, άκρα του πείτε, πώς θα γυρίσει το συγχωρώ. Αν είσαι μαλλί και δεν ξεχνάς, ή αν στην πόλη μόνος γυρνάς. Αν φωνάς για χίλια δυο, η Νατάσα είναι εδώ. Καταζητείτε, καταζητείτε, πόσο κι αν τάξει δεν θα τον δει. Άμα τον δείτε, άκρα του πείτε, πώς θα γυρίσει το συγχωρεί. Στην κρύα νύχτα στο πυρετό, στις μοναξιά σου το πανικό. Μη σταθείς ούτε λεπτό, η Νατάσα είναι εδώ. Τραγουδάρα! Ναι, τώρα είναι πολλές πληροφορίες. Θέλω να σκεφτώ αν θα με ξαναχαιρετήσει η Ελένη, μισό λεπτό. Αρχικά δεν την ενημερώσανε. Ναι. Ποιος να την ενημερώσει? Ναι ρε παιδιά, εντάξει, τώρα, για να βγήκε τώρα η γυναίκα χωρίς να... Δεν έγινε κάπου θέμα αυτό φαντάζομαι. Βγήκε για να μην γίνει θέμα, σου λέει, ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα. Όχι, δεν άδειασε και το Αιγαίο, δεν δημιουργήθηκε μια τρύπα να μας ρουφήξει για να κάνεις κλικ. Εν πάση περιπτώσει, έτσι κι αλλιώς, δεν σημαίνει επειδή είναι κουμπάρες ότι πρέπει να έχει την αποκλειστικότητα ή τα θέματα κτλ. Και η κόρη της Νατάσας έδωσε στον Λιάγκα συνέντευξη, ήταν εκεί ενώ και η Νατάσα στον Μπακ. Ενώ δεν συμβαίνουν αυτά. Μην κολλάμε τώρα σε αυτά. Θα πας την επόμενη, Ελένη μου. Αυτά είναι. Σπόροι που βάζουμε στα φαγητά. Τι εννοούμε? Ας πούμε στο ψωμί. Α, είναι ο αγαπημένος μου. Σπόροι. Σπόροι είναι... Α, βασικά είναι ανάλογα πιο ψωμί το υλικής αλέσεως. Πολύ σπόρο. Όχι, αυτό το κανονικό το ψωμί επάνω. Σουσάνε. Τι, αυτό. Ω, καλά. Στον Μπριάμ τι βάζουμε? Πού τι? Μπάνες. Στον Μπριάμ. Να με τρελάνεις. Μπριάμ, τι μπριάμ. Βάζουμε μελιτζάνα και τι άλλο. Καρότο και... Κόλο. Όχι το άλλο, το πράσινο. Πρόκα. Όχι, όχι, πρόκα. Όχι. Σε ψωμί επάνω έχει και ηλιόσπορο, έχει και... Ηλιόσπορο, ελιές. Δεν είναι εύκολο το ρουκζούκ. Είναι ελιές πόροι. Πώς λέμε, ας πούμε, το στα ιταλικά το γεια. Το τι άμου είναι σ' αγαπώ. Α, τσάω. Αυτό τώρα άμα λίγο το αλλάξουμε. Τσάι. Τσία. Άλλαξέ μου λίγο τα δύο τελευταία γράμματα. Ωρε ζέτα. Ναι. Τι μαθέ, κανείς. Ο παρτιζάνο, πορτάμι βία. Ω, μπέλα τσάω, μπέλα τσάω, μπέλα τσάω, τσάω, τσάω. Παρτιζάνο, πορτάμι βία. Γέμισε το τιμόνι. Το ρούξουκ επίσης όταν το υπέγραψε η Ζέτα,
ήταν παρουσίαση ενός τηλεπαιχνιδιού. Εδώ πρέπει να σκαρφιστεί 72 τρόπους. Μα επίσης τώρα ήταν ο νεαρός, πήγε η ομάδα που κέρδισε. Πήγε τελικό. Και βάλανε αυτόν τον άνθρωπο να βρει τις λέξεις. Γιατί άμα κάνεις τόση ώρα με τον αρχηγό για να σκαρφιστείτε τις λέξεις που οι άλλοι απλά θα πρέπει να λένε με το άκουσμα, κερδίσανε όμως. Μπράβο τα παιδιά, χαλάλι! Να αγοράσει τσία. Τσία κοτσιόνι. Εγώ είμαι. Δώσε πόνο, Μέντι! Μέντι! Κερδίσε λοιπόν. Σήμερα. Εσουρού, πού είναι, δεν μαζεύεις καλά, δεν μαζεύεις. Να πω ότι το είδα. Το είδα. Είναι καλά. Τίποτα δεν είναι. Έχετε καταλάβει, παιδιά. Είναι μαύρα, θα σε ψυχάσω. Ακούστε. Δεν είναι μαύρα. Δεν είναι μαύρα, όχι. Είναι πώς το φαντάστηκες, ψυχή μου. Πώς το φαντάστηκες. Μήπως ήθελες. Όχι, το είδα. Είσαι με την πράγμα. Κούκλα. Για την γυναίκα, άρα πες και τους εκεί, κατάλαβες. Αντί να κοιτάζει. Παιδάκι μου, αφού έχεις την ψυχή, το σηκώνεις εκτό. Πάμε παρακάτω. Το μυαλό σου δηλαδή είναι εκεί και το μάτι σου πραγματικά. Ναι, Μπέτι. Σε κάτι μην πω. Ωραία, λοιπόν. Είμαι εγώ τώρα συνομικά. Γέρο Παπαλίδης, λέω. Εσύ τι κοιτάς. Τα μάτια μου, κοιτάξτε! Τα μάτια στο άμα. Θα σου συνιστούσε να μην το ξανακάνεις.